Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Όπως ακούσατε, είμαι η αντιπρόεδρος στα τρόφιμα ποτά, η Μαθίας Πέλλας, και μέχρι την Άνοιξη δούλευα στη συνεταιρευτική βιομηχανία Βένου στη Βέρεια. Ζω από πρώτο χέρι τη βιώσιμη ή τη δίκαιη ανάπτυξη που υποστηρίζουν τα αστικά κόμματα. Πέρσι τον Ιούλιο αναδείξαμε σαν συνδικάτο ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα από τα πολλά που συμβαίνουν σε όλο τον κλάδο και ιδιαίτερα στα διαλογητήρια κονσερβοποιία της περιοχής. Εννοείται ότι στο μοίρασμα της ανακοίνωσης τα διευθυντικά στελέχη της Βένους φώναξαν την ΟΠΚΕ να μας πετάξει έξω όλο το Προεδρείο του Συνδικάτου καθώς και τον Γραμματέα της Ομοσπονδίας που συμμετείχε στην εξόρμηση. Βέβαια, η τρομοκρατία δεν πέρασε. Η ανακοίνωση του Συνδικάτου μοιράστηκε στους εργαζόμενους. Το φετινό Ιούλιο, που ήταν να ξαναπροσληφθούμε γιατί είμαστε εποχιακοί, η Βένους, η επιχείρηση, μας είπε ορθά κοφτά ότι δεν προσλαμβάνει συνδικαλιστές που παλεύουν για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να πάμε να βρούμε αλλού δουλειά. Σήμερα είμαστε άνεργοι. 5 άτομα, 4 συνδικαλιστές και ο συνάδελφος που έπαθε το ατύχημα. Έτσι εννοούν, αγαπητοί συνάδελφοι, τη δίκαιη ανάπτυξη τα κόμματα της πλουτοκρατίας και οι βιομήχανοι. Ενώ απ' τη μια βγαίνουν σε συνέντευξη τύπου και ζητάνε εργατικά χέρια και μετάθλιση μεταναστών, απ' την άλλη αρνούνται να μας προσλάβουν γιατί αναδείξαμε τα προβλήματα του κλάδου, γιατί απλά κάναμε το συνδικαλιστικό μας καθήκον. Βέβαια, άμεση ήταν η αντίδραση του συνδικάτου, με παραστάσεις διαμαρτυρίας, προσφυγή σε τριμερή στην επιθεώρηση εργασίας, οργάνωση κινητοποιήσεων κυρίως έξω από τη Βένους και έπειτα συνέχεια. Σε όλες τις κινητοποιήσεις η αστυνομία ήταν εκεί για να υπερασπιστεί την εργοδοσία. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τα κέρδη των βιομηχάνων πάνε πλάι-πλάι με την ένταση της καταστολής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας είναι τεράστια. Δουλειά από το πρωί μέχρι τη βαθιά νύχτα στα διαλογητήρια, δουλειά σε δύσκολες συνθήκες με θερμοκρασίες σαχάρα στο καλοκαίρι και πολικές θερμοκρασίες το χειμώνα στα κονσερβάδικα. Απλήρωτες υπερορίες, καθυστέρηση στις πληρωμές μισθών, δώρων και επιδομάτων, ενώ οι βιομηχανίες της περιοχής ευημερούν και επεκτείνονται. Η δημιουργία του συνδικάτου μας ήρθε να καλύψει το τεράστιο κοινό κενό συνδικαλιστικής εκπροσώπησης τουλάχιστον 10.000 εργαζομένων στην περιοχή η Μαθίας Πέλλας. Δυστυχώς όμως, το μισό δέλτα σίγμα του συνδικάτου μας έχουμε μείνει άνεργοι λόγω της συνδικαλιστικής μας δράσης. Κλείνοντας, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ξαναπροσληφθούμε. Δεν το βάζουμε κάτω, παρά τις δύσκολες μέρες που περνάμε εμείς και οι οικογένειές μας. Καλέσαμε όλους τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ μεθαύριο το Σάββατο, για το οποίο το συνδικάτο μας έκανε πολλές εξορμήσεις σε χώρους εργασίας. Γεια σας και καλή δύναμη σε όλους.